Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ξεκινάμε το δελτίο μα με την απίστευτη τραγωδία στη Μονεμβασιά. Ο οδηγό σε κατάσταση αμόκ παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε δύο άτομα. Σύνδεση με τον απεσταλμένο του Σταρ στην περιοχή Λάμπρο Δεμερτζή. Λάμπρο, καλό μεσημέρι και πάλι. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία για την υπόθεση. Καλό μεσημέρι, Κατερίνη. Πρόκειται για μια ασύλληπτη τραγωδία. Έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα των Μολάων ο 50 διάχνος, ο οποίο παρέσυρε αρχικά το μηχανάκι στο οποίο ήταν οι δύο ηλικιωμένοι, χτύπησε και ε, τραυμάτισε θανάσιμα τον έναν. Και στη συνέχεια, όπω είπε και εσύ, επέστρεψε μετά από ώρα και χτύπησε και τον δεύτερο. Παραμένει κρατούμενο και μένει να διαπιστωθεί εάν ε, ε, υπήρχαν κάποια προηγούμενα με του δύο ηλικιωμένου ή αν ήταν σε κατάσταση αμόκ, όπω ανέφερε και εσύ, ή αν ήταν υπό την επίρρρεια αλκοόλ. Μάλιστα. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πολύ. Τον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για την απόσυρση και αντικατάσταση παλιών ηλεκτρικών συσκευών. Κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτε θα μπορούν να αντικατασταθούν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματο. Απαραίτητη προπόθεση, βέβαια, για την έγκριση τη αίτηση είναι η συσκευή να βρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποσυρθεί αν είναι πλήρω χαλασμένη. Η επιδότηση, σύμφωνα με πληροφορίε, θα κυμαίνεται από 35 έω και 50% ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα του δικαιούχου. Βάσει των αρχικών εκτιμήσεων, κάθε αφημή θα μπορεί να ιτηθεί την αντικατάσταση έως και τριών συσκευών. Η μέση επιδότηση θα ξεπεράσει τα 400 ευρώ. Σεισμός στη Θήβα. Τρεις ρίχτερ ταρακούνησαν το πρωί την περιοχή. Ήταν λίγο μετά τις 11 όταν ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση 8 χιλιόμετρων ανατολικά της περιοχής. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθο του σεισμού ήταν στα 10,9 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετέ περιοχέ τη Αττική. Με λίγε βροχέ και παροδική συννεφιά ρίχνει αυλαία αυτή η εβδομάδα για να έρθει το καλοκαιράκι από αύριο. Η θερμοκρασία τι επόμενε ημέρε θα ανέβει κι άλλο, ενώ δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και του 25 βαθμού Κελσίου. Αναλυτική πρόγνωση τώρα από τον μετρολόγο μα Θοδωρή Κολυδά. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σήμερα, ναι, πράγματι, οι βροχέ είναι λίγε και τοπικού χαρακτήρα, κυρίω στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα τη χώρα. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αύριο γενικότερα οι άνεμοι δεν θα προβλέπουν να ξεπερνούν ε, τα 5 με 6 μποφόρ, θα υπάρχει ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα φτάσουμε του 24 με 25 βαθμού Κελσίου και φτάσει για περαιτέρω άνοδο θα έχουμε στα μέσα τη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Πέμπτη μέχρι το ερχόμενο Σάββατο, θα δούμε το Ιδράγιο στου 26, πιθανόν ακόμη και στου 28 βαθμού Κελσίου, κυρίω στην περιοχή τη Θεσσαλία και λόγω τοπικών παραγόντων, γιατί γυρίζουν οι άνεμοι σε ε, κατά τα άλλα, πρέπει να πούμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η παροδική αστάθεια, αλλά θα είναι περιορισμένη πάνω από τι ορεινέ περιοχέ, κυρίω τη Υπήρου και τη Μακεδονία, όπου θα έχουμε κάποιε τοπικέ πόρε και στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει αυτή η αραιή συνεχιά, με λίγα φαινόμενα αύριο στα δυτικά και τα νότια τμήματα. Ε, οι, οι άνεμοι αύριο δεν προβλέπεται εξεπράστον, όπω είπαμε, τα 5 με 6 βοφόρ. Το ευχαριστώ πολύ. Στα εθνικά μα θέματα, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και την συνεπακόλουθη ενεργειακή κρίση, θα γίνει αύριο μέσω τηλεδιάσκεψη η τριμερή σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδο, Κύπρου και Ισραήλ. Σε αυτήν θα συμμετάσχει και ο Αμερικανό ομόλογο του, Άντωνι Μπλίνκεν. Στο επίκεντρο θα βρεθεί φυσικά η πρόοδο στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδο, Κύπρου, Ισραήλ μέσω του αγωγού Eurasia, ενώ δεν αποκλείεται να συζητηθεί και το θέμα του EastMed. Διπλωματικέ πηγέ άλλωστε ξεκαθαρίζουν ότι το έργο δεν έχει παγώσει για γεωπολιτικού λόγου, αλλά για αμυγό οικονομικού. Η συμμετοχή του επικεφαλή του State Department, Αντώνι Μπλίνγκεν, δείχνει τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στο σχήμα 3 συν 1 τη Ανατολική Μεσογείου και έρχεται λίγο πριν την συνάντηση του, Πρωθοπου... του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στι 16 Μαου στον Λευκό οίκο. Αλλά με τελείω κλίμα. πωλείται έναντι 70 εκατομμυρίων δολαρίων η εξαόρουφη κατοικία του Τζιάνι Βερσάτσε στη Νέα Υόρκη. Χρυσό, μάρμαρο αλλά και πολυτέλεια σε πρώτο πλάνο. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό ακίνητο στο Μανχάταν που ανήκει στο παρελθόν στον αείμνηστο Ιταλό σχεδιαστή. Έχει 17 δωμάτια, 6 ορόφου, τεράστιου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι σήμερα, τέσσερι όρεφοι του ακινήτου εξακολουθούν να διαθέτουν πολλέ από τι πινελιέ του Βερσάτσε, ανάμεσα του μαρμάρινα δάπεδα, ζωγραφισμένα ταβάνια, τείχου αλλά και κλασικού κίονες. Αλλά μοναδικά στοιχεία του σπιτιού περιλαμβάνουν παράθυρα γαλλικού στυλ που βλέπουν σε έναν κήπο με πέργολα, ενώ στην οροφή υπάρχει και ένα κιόσκι με θέα στην Πέμπτη Λεωφόρο και την Μάντισον. Στο τέννη τώρα και στο τουρνουά τη Μαδρίτη, όπου ο Αλεξάνδρ Εσβέρευ σταμάτησε τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο νικητή τη περσινή διοργάνωση επικράτησε με 2-1 σετ του Έλληνα πρω... πρωταθλητή και προκρίθηκε στον αποψινό τελικό. Εκεί θα υπερασπιστεί τον τίτλο του κόντρα στο παιδί θαύμα του Ισπανικού τένις τον 19χρονο Αλκαράθ, ο οποίο μετά τον Ναδάλ έβγαλε νόκαουτ και τον Τζόκοβιτ σε έναν ημιτελικό θρύλα. Έτσι έχουν τα γεγονότα κυρίες και κύριοι έως αυτή την ώρα. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας star.gr. Ακολουθεί η ξένη σειρά τα φιλαράκια. Αναλυτικά επικαιρότητα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες.